Μόλις 50 ευρώ κατά μέσο όρο θα δουν να μειώνεται ο έμφυα περισσότεροι από 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων με περιουσία έως 150.000 ευρώ. Να πούμε ότι ο έμφυα είναι ο φόρος που υποτίθεται ότι θα αντικαθιστούσε όλους τους προηγούμενους, αλλά είναι ο φόρος ο οποίος επιβλήθηκε ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν οι προηγούμενοι. Άρα μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει μείωση του έμφυα. Εμείς μιλούσαμε και ζητούσαμε κατάργηση του έμφυα και κυρίως κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου. Αν αυτά λοιπόν που ακούγονται αφορούν σε μία μείωση της τάξης του 30, του 20 ή των 50 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο και αυτό σε μία μερίδα φορολογουμένων, καταλαβαίνετε ότι είναι μόνο μία κοροϊδία, ένας εμπεγμός των ιδιοκτητών. Εάν δεν καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος, εάν δεν ανοίξει η βάση του έμφυα, το να μειώσει έναν άνθρωπο που πληρώνει 13 και 15 χιλιάδες ή 2 χιλιάδες ή 3 χιλιάδες, 30 και 40 και 50 ευρώ, είναι αστειότητα. Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν μικρή ακίνητη περιουσία και πληρώνουν σήμερα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο, θα δουν το φόρο που πληρώνουν κάθε χρόνο ελαφρώς μειωμένο. Η κατάσταση με τα ακίνητα είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες πια δεν είναι τόσο συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το έμφυα, ούτε τους φόρους αν υπάρχει κάποιο εισόδημα και κάτι πολύ σημαντικό, δεν μπορούν να συντηρήσουν τα ακίνητά τους. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δεν μπορούν να υποβληθούν στις δαπάνες για συντήρηση των ακινήτων. Με αποτέλεσμα ακίνητα τα οποία είναι απρόσοδα, δεν προσφέρουν κανένα εισόδημα στον ιδιοκτήτη του, να μην μπορούν να συντηρηθούν. Και αυτό θα έπρεπε να το δει η πολιτεία, δηλαδή όσο δεν υπάρχουν κίνητρα. Ένα μεγάλο κίνητρο είναι η μείωση της φορολογίας, είναι η επιδότηση για τις επισκευές των ακινήτων, για τη συντήρηση των ακινήτων. Δεν θα μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη στην Ελλάδα. Δεν είναι το κεφάλαιο μόνο που αφορά τους ιδιοκτήτες ή τα ακίνητα. Ξέρουμε ότι το ακίνητο και η οικονομία γύρω από το ακίνητο προσδιορίζει και αφορά την εθνική οικονομία. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα για την μεσαία τάξη, καθώς δεν προβλέπεται καμία μείωση παρά το γεγονός ότι πληρώνουν σήμερα το 48% του έμφυα. Περιμένουμε να προχωρήσει μια γενναία μείωση, να μην είναι προεκλογικές οι εξαγγελίες αυτές, έτσι και ξέρετε, την καταλαβαίνω σαν ένα δείγμα κοινωνικής πολιτικής του τύπου επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Δηλαδή, να μην είναι κοινωνική αλληλεγγύη προς τους ιδιοκτήτες του 50 ή το 20 ή τα 30 ευρώ που μπορεί να μειωθεί ο έμφυα σε κάποιους. Θέλει γενναίες και δίκαιες μειώσεις και αναπροσαρμογές ο έμφυα.